Και έχουμε την χαρά να είναι μαζί μας ο πολύ αγαπημένος μου γιατρός. Είναι ο Γιώργος Σιδέρης, είναι πρόεδρος των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αττικών. Χαίρετε. Γεια σας. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος Σιδέρης έβγαλε τις αμυγδαλές μου. Εξαιρετική δουλειά. Εγώ τον βλέπουμε βέβαια και σε συλλαλητήρια και συνδικαλίζεται. Ναι. Και παντού. Λοιπόν, το βασικό είναι ότι σου έβγαλε τις αμυγδαλές. Το βασικό είναι αυτό βέβαια. Πέτυχε, όπως βλέπετε. Πέτυχε. Λοιπόν, κύριε Σιδέρη, πόσο καιρό μετράμε τώρα από την έναρξη του νόμου για τα αποφυγματινά χειρουργία? Είναι ένας μήνας? Όχι, είναι 1,5 χρόνος. Είναι 1,5 χρόνος από τότε που ο νόμος έγινε νόμος και υπάρχει η προσπάθεια εφαρμογής του τον τελευταίο μήνα με την ανάληψη του Υπουργείου από τον Άδων Γεωργιάδη. Mm-hmm. Αυτό το μήνα έχουμε στοιχεία για το πόσα έχουν γίνει στη χώρα? Πανελλαδικά στοιχεία δεν έχουμε. Έχουμε ελάχιστα πανελλαδικά στοιχεία, γιατί δεν υπάρχει ούτε μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του ιατρικού δυναμικού και του υπόλοιπου όμως νοσηλευτικού, ειδικά προσωπικού, βοηθεία αναισθησιολόγων, εργαλειοδότητα χειρουργία, γιατί καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Μόνο να σας πω ότι στο Αττικό έχουν γίνει αυτή τη στιγμή με βάση σε ανακοινώσεις της διοίκησης 7 τέτοια χειρουργία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το παραμύθι που έλεγε το Υπουργείο ότι εφαρμόζοντας αυτό το μέτρο θα μειωθούν οι λίστες αναμονής, και από αυτό το επιχείρημα ανατρέπεται και από πολλά άλλα βέβαια. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στα πραγματικά γεγονότα. Ενημερώνεται τον ασθενή ότι πλέον έχει τη δυνατότητα να βγει από τη λίστα που περιμένει. Πόσο καιρό περιμένει, κύριε Σιδέρη, μίνιμουμ? Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που περιμένουν από το 19. Το 19. Σε πολλά νοσοκομεία και πάρα πολλοί ασθενείς. Τα στοιχεία του Υπουργείου, αν δεν κάνω λάθος, λένε για 105.000 ασθενείς σε λίστες αναμονής πανελλαδικά, εκ των οποίων πάνω από τους μισούς είναι για περισσότερο από χρόνο στη λίστα αναμονής. Εμείς το δικό μας νοσοκομείο σίγουρα έχουμε και από το 19. Mm-hmm. Οπότε έχουμε από ένα έως και αισίως 5 χρόνια αναμονής, ναι. Και τους ανακοινώνεται ότι ξέρετε κάτι, πλέον ο Άδωνης Γεωργιάδης επιτρέπει να χειρουργηθείτε το απόγευμα έναντι αυτού του αντιτίμου. Ποια είναι η αντίδραση των ασθενών? Το αγκαλιάζουν? Η αντίδραση των ασθενών, όχι, προφανώς δεν το αγκαλιάζουν. Και νομίζω ότι είναι και το χαρακτηριστικό αυτό που είπατε, ότι πάνω στην ανάγκη του ασθενή, πάνω στον πόνο του, πάνω στην ανάγκη του να μην υποφέρει, πολλές φορές και να κινδυνεύει και η ζωή του, να πατάμε πάνω σε αυτό και να του λέμε ότι πρέπει να πληρώσεις για πράγματα για τα οποία έχεις πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχεις πληρώσει με την άμεση φορολογία, από την έμεση φορολογία, από τις ασφαλιστικές εισφορές, έχεις κάνει με άμεσες και έμεσες πληρωμές χίλιες δυο εξετάσεις για να μπει η διάγνωση και τώρα πρέπει να ξαναπληρώσεις για να μπορέσεις να περάσεις τη λίστα των προηγούμενων από σένα. Mm-hmm. Για μας η λύση, ξέρετε, είναι πολύ απλή. Είναι ότι αν αύριο, και το λέω με όρους αριθμών, ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες που υπάρχουν εξοπλισμένες στο νομό Αττικής, οι οποίες είναι 60 οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, τα χειρουργικά κρεβάτια, θα γίνουν μέσα σε ένα χρόνο 40.000 χειρουργία. Αυτό άρα καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχει λίστα αναμονής. Αυτό δεν χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται οπότε λέγωση. Γυρίζουμε λίγο στο μηδέν. Σε σχέση με αυτό που είπατε, γιατί μιλάμε για ομό εκβιασμό, για πελατειακές συνδιαλλαγές τέλος πάντων, είναι πολύ χαρακτηριστικά και τα δύο παραδείγματα που είχαμε στο δικό σας νοσοκομείο, ασθενών με καρκίνο που έκαναν εκτός λίστας χειρουργία το απόγευμα. Mm-hmm. Ναι, εμείς αυτό που καταγγείλαμε την πρώτη στιγμή ήταν ότι την πρώτη μέρα προσπάθησαν να χειρουργηθούν 3 περιστατικά. Τα 2 από αυτά δεν ήταν καν στη λίστα αναμονής. Mm-hmm. Και τα 2 από αυτά επίσης ήταν και ογκολογικοί ασθενείς. Και καταλαβαίνετε, αν το ανήθικο του πράγματος μία φορά είναι αυτό που λέγαμε πριν, το ότι δηλαδή πρέπει άλλος να πληρώσει για πράγματα που έχει ήδη πληρώσει για να βρει την υγεία του, τότε είναι 2 και 3 φορές πιο ανήθικο να γίνεται αυτό με μια ογκολογική πάθηση, με μια ογκολογική νόσο, εκεί δηλαδή που πραγματικά μπορεί να παίζεται κυριολεκτικά η ζωή του άλλου. Mm-hmm. Στην ανακοίνωση είχατε ζητήσει και απαντήσεις από τους δύο, οι οποίοι είναι και πανεπιστημιακοί καθηγητές. Είχαμε ζητήσει απαντήσεις και από τους πανεπιστημιακούς καθηγητές που βρέθηκαν πρόθυμοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είχαμε ζητήσει απαντήσεις από την ΥΠΕ, είχαμε ζητήσει απαντήσεις από τη διοίκηση και από το Υπουργείο. Και το μόνο που έχουμε είναι χαρτάκια τα οποία κυκλοφορούν και λένε στον καθέναν τι να πει και το τελευταίο τέτοιο τύπο πληροφόρηση που έχουμε ήταν ότι ποτέ το Υπουργείο δεν είπε πως δεν μπορούν να μπαίνουν το απόγευμα
και ογκολογική ασθενή. Μάλιστα. Να το πούμε. Αν θέτε, την πήρα από άλλα νοσοκομεία, για να το πω από την αντίστροφη πλευρά. Υπάρχει το ογκολογικό νοσοκομείο Μεταξά. Mm-hmm. Το πρώτο χειρουργείο που έγινε σε αυτό το νοσοκομείο ήταν πλαστική ρινικού διαφράγματος. Υπάρχει και η ανάποδη δηλαδή πλευρά. Mm. Καταλαβαίνετε δηλαδή που πηγαίνουμε, ότι σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο θα χειρουργούνται ψυχρά περιστατικά, σε ένα γενικό νοσοκομείο θα πρέπει να πληρώνει ο ογκολογικός ασθενής για να χειρουργείται, πιθανόν αύριο μεθαύριο και στα παιδόν να χειρουργούνται ενήλικες. Καταλαβαίνετε δηλαδή που πάει αυτή η δουλειά και με επιστημονικούς πλέον και με την επιστημονική της διάσταση. Mm-hmm. Φυσικά θα πάμε λιγάκι και στο κομμάτι του ποιοι είναι πρόθυμοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όμως θέλω να σταθούμε λιγάκι στο κομμάτι των κυβερνητικών ευθυνών. Γιατί αυτό που ξέρουμε εμείς, κύριε Σιδέρη, είναι ότι αυτές οι λίστες δεν γέμισαν από μόνες τους. Ήρθε μία συνεχής υποβάθμιση του ΕΣΥ και μετά, όπως συνηθίζει να κάνει αυτή η κυβέρνηση, αφού υποστελέχωσε, αφού έκλεισε 60 χειρουργικές αίθουσες, αφού δεν έδωσε ουδέν κίνητρο στους σε νοσηλευτές, σε γιατρούς που κλαίει ο Άδωνος Γεωργιάδης, όλη μέρα κλαίει. Κάνουμε προκήρυξη αναισθησιολόγων και δεν έρχονται οι αναισθησιολόγοι, δεν θέλουν να έρθουν. Αφού λοιπόν τα έκανε όλα αυτά, έφερε τον ιδιωτικό δάκτυλο σαν τη λύση. Κάτι το οποίο από ό,τι βλέπουμε είναι μία πάγια τακτική. Εσείς ως... Ναι, παρακαλώ. Κοιτάξτε, θα σας πω. Επειδή είναι πολλά αυτά που βάλατε, υπάρχει το κυρίαρχο καταρχήν που πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Ότι το ΕΣΥ είναι για όλους. Το ΕΣΥ όμως κυρίως είναι για αυτούς που δεν έχουν χρήματα να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Το ΕΣΥ γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε, αυτή είναι η αποστολή του, αυτή είναι η ιδρυτική του διακήρυξη. Προχθές βγήκε μία ανακοίνωση της Ελστάτ. Mm-hmm. Αν δείτε τι λέει, είναι ανατριχιαστικό. Λέει ότι οι άνθρωποι 16 ετών και άνω, μέσα στη χρονιά που πέρασε, χρειάστηκαν να υποβληθούν σε ιατρική οδοντιατρική εξέταση ή θεραπεία έστω μία φορά το 23% από αυτούς. Mm-hmm. Και δεν πήγε, επειδή ήταν οικονομικά αδύνατο να πάει. Στο φτωχό πληθυσμό, πάλι λέει η Ελστάτ, ότι αυτό ήταν το 49%. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι για να γίνει ένα χειρουργείο, δεν είναι ότι ο κόσμος είχε λεφτά και τόσο καιρό δεν τα δίνε. Δεν είχε χρήματα, γι' αυτό δεν πήγε στον ιδιωτικό τομέα να κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά του. Γιατί εδώ έχουμε καταντήσει. Mm-hmm. Να υπάρχουν τέτοιες λίστες αναμονής που ο φτωχός άνθρωπος απλά να κάθεται και να περιμένει και να προσπαθεί να σφίγγει τα δόντια και. Τι έχει προηγηθεί? Έχει προηγηθεί μια συστηματική υποβάθμιση και υποστελέχωση, παρά τα ψεύτικα νούμερα που πολλές φορές παρουσιάζει η κυβέρνηση, που εκφράζονται και σε αυτό που ονομάζουμε κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Έτσι σιγά σιγά δια της ολισθήσεως υποβαθμίζουν για να έρχονται μετά ως όριμο φρούτο για να ιδιωτικοποιήσουν. Αυτό το βλέπουμε και αλλού. Το βλέπουμε και σε υπηρεσίες δημόσιες άλλες και στους δήμους. Το βλέπουμε και σε χίλιες δύο υπηρεσίες. Τι εκτείναξε τα πράγματα? Εκτείναξε τα πράγματα και η πανδημία και η πολιτική που ακολουθήθηκε. Γιατί σας θυμίζω ότι για δύο σχεδόν χρόνια έγινε κυριολεκτικά το κάθε νοσοκομείο μίας νόσου. Mm-hmm. Εμείς στο Αττικό μόνο, σε ένα χρόνο που είχαμε δώσει και τότε τα στοιχεία και στη δημοσιότητα, στα σωματείο, έγιναν 1.000 χειρουργία λιγότερα. Mm-hmm. Σε ένα χρόνο. Γιατί αποφάσισαν τότε να μετατρέψουν τα χειρουργία σε πρόχειρες ΜΕΘ, να πάρουν τους αναισθησιολόγους και να τους πάνε αλλού. Το επιχείρημα περί αναισθησιολόγων που δεν υπάρχουν δεν στέκει. Δεν στέκει κυρίως στα μεγάλα νοσοκομεία. Στην Αθήνα πάντα. Στα μεγάλα νοσοκομεία της επαρχίας, που εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί να πάει ένας αναισθησιολόγος σε ένα νοσοκομείο της επαρχίας και να εφημερεύει 30 μέρες το μήνα? Ποιο είναι το κίνητρο, αν θέλετε, το επιστημονικό? Ποιο είναι το κίνητρο το οικονομικό? Ποιο είναι το κίνητρο το οικογενειακό του? Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να έχει παιδιά, να έχει μια ποιότητα ζωής συγκεκριμένη. Άρα είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Μα για να... έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που για να δικαιολογήσουμε την. Για να πούμε ότι δεν θέλω να υπερεργάζομαι, πρέπει να εξηγήσει ότι στο σπίτι έχει τρία παιδιά, ένα σκύλο και μια μητέρα κατάκητη. Πρέπει να νιώσει και άσχημα. Πρέπει να είσαι άσχημα. Πρέπει να απολογηθεί για ποιο λόγο δεν θες να εργάζεσαι 24 ώρες τη μέρα, 30 μέρες το μήνα. Ακριβώς, και σκεφτείτε ότι σε πάρα πολλές προκηρύξεις, είπατε πριν, αν δεν κάνω λάθος, το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, αυτό είπε ο Άδωνης. Που δεν πηγαίνουν. Ωραία. Ο ιδιωτικός τομέας στη Θεσσαλονίκη έχει αναισθησιολόγους ή δεν έχει? Έχει ή δεν έχει? Έχει και παραέχει. Έχει και παραέχει. Γιατί θέλω να πω ότι άγονες αυτές οι περιοχές βγαίνουν από την πολιτική που κάνει το δημόσιο σύστημα υγείας άγωνο. Μάλιστα. Οικονομικά, ξαναλέω, επαγγελματικά και επιστημονικά. Mm-hmm. Γιατί είναι και η ώρα δουλειά, είναι το εισόδημα, είναι και η επιστημονική εξέλιξη που
και λογικά θέλει να έχει ένα συνάδελφο. Να γυρίσω λίγο στα απογευματινά χειρουργία, ναι. Να ρωτήσω αν έχουν γίνει και άλλα χειρουργία εκτός λίστας. Όλα είναι στη λίστα από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι μία λίστα. Είναι η λίστα για τα πρωινά και επειδή στην αρχή η εξαγγελία της κυβέρνησης ήταν ότι από τη λίστα των πρωινών θα υπάρχει η πελατεία για τα απογευματινά, αυτό ήταν η αρχική εξαγγελία και έτσι δίθεν θα μειωνόταν η πρωινή λίστα αναμονής. Λέω ότι αυτό δεν στέκει και από εδώ και στο εξής καταλαβαίνετε ότι θα έρχεται ένας άνθρωπος να τον χειρουργήσουμε και θα του λέμε ότι θα σε χειρουργήσουμε το πρωί σε 6 μήνες, ένα χρόνο, σε 2 χρόνια ή θα σε χειρουργήσουμε το απόγευμα. Αν έχει 500 ευρώ, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Όταν λέμε. Δεν θα μπαίνει κανένα στη λίστα αναμονή αν έχει λεφτά. Μισό. Κύριε Σιδέρη, όταν λέμε εκτός λίστας, εννοούμε ότι γράφτηκε στη λίστα για ένα διήμερο, ας πούμε. Όπως τα περιστατικά στο Αττικό. Ναι, για να γίνει πελάτης του απογεύματος. Ακριβώς. Ακριβώς όπως το είπατε. Έτσι έχει συμβεί. Δηλαδή τα 7 που περιγράφουμε δεν είναι άνθρωποι που περίμεναν 5 χρόνια. Όχι, είναι άνθρωποι που σας λέω μπήκαν στη λίστα, αν χειρουργήθηκαν στις 17 Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, 18 ποτέ ήταν, είχαν μπει στις 7 Μάρτιο. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ τώρα αντιλαμβάνομαι πολύ την... είναι από τα νούμερα που περιγράφεται, είναι σαφές ότι οι ασθενείς δεν έχουν αγκαλιάσει αυτό το μέτρο γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ένας άνθρωπος που γράφεται στη λίστα 7 Μάρτιο και χειρουργείται 17 Μάρτιο, γιατί επιλέγει το απογευματινό χειρουργείο, το προτείνει ο γιατρός, τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί πέρα? Σίγουρα το προτείνει σε αυτή τη φάση ο γιατρός ο οποίος αποφάσισε να συμμετάσχει και δεν είναι τυχαίο αν δείτε και ποιοι έχουν ξεκινήσει ως πρώτοι αυτό το θεσμό στα περισσότερα νοσοκομεία. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θέλουν να τα έχουν καλά με την κυβέρνηση. Εμείς ξέρετε, δεν θεωρούμε ότι ο κλάδος μας είναι ενιαίος, ούτε θεωρούμε ότι αποτελείται από αγγέλους. Έχουμε εμφύλιο για την ακρίβεια. Το λέω έτσι και ας το πάρει ο καθένας όπως θέλει, με αυτούς οι οποίοι βλέπουν τον ασθενή στην τσέπη. Τέτοιους είχαμε και στα πρωινά. Και αυτοί νομίζω συνεχίζουν την ίδια δουλειά και τα απόγευμα. Για να καταλάβω. Άρα, όταν λέμε τέτοιους είχαμε και στα πρωινά, εννοούμε ότι ένας γιατρός ο οποίος το πήγαινε στον ασθενή και θα του έλεγε για να σου βγάλω τον καρκίνο, θέλω 5-6 εκατοστάρικα, 7, ένα χιλιάρικο φακελάκι. Δώστε μου το απόγευμα να το κάνω. Ναι, μπορεί να συνεχίσει να το κάνει και το πρωί. Μπορεί να συνεχίσει πλέον να το θεσμοθετήσει αυτό και να το κάνει και νόμιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Και κάποιοι από αυτούς το κάνουν και το απόγευμα και μπορεί να κάνει και μία μίξη αυτών των πραγμάτων. Αυτό θα έλεγα. Και το απόγευμα να πάρει το νόμιμο, ας το πούμε έτσι, ποσό και να πάρει και παραπάνω. Η ουσία ποια είναι? Είναι ότι είτε νόμιμο είτε παράνομο, το φακελάκι είναι εκβιασμό. Αυτή είναι η ουσία. Είτε μαύρα είτε άσπρα. Και νομίζουμε ότι οι συνάδελφοι σωστά δεν έχουν αγκαλιάσει αυτό το μέτρο και εμείς θα δώσουμε και το καλύτερο μας σε αυτό για να γίνουν περισσότεροι. Μάλιστα. Για το κομμάτι της υποστελέχωσης, πώς είναι τα πράγματα στο Αττικό σήμερα? Στο Αττικό τα πράγματα είναι, αν θέλετε, λίγο οξύμορα από την εξής σκοπιά, ότι το μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα του νοσοκομείου μας είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Ένα προσωπικό το οποίο το νοσηλευτικό είναι εξοντωμένο. Υπάρχουν 200 και νέες οργανικές θέσεις. Υπάρχουν νοσηλεύτριες που λόγω της γνωστής κατάστασης πλέον στο Αττικό με τα ταράτζα, με μια εξευτελιστική νοσηλεία ασθενών, υπάρχει και εξευτελιστική δουλειά των συναδέλφων, γιατί ξέρετε τι είναι δύο νοσηλεύτριες να είναι υπεύθυνες για 40 ασθενείς, εκ των οποίων 10 είναι στο διάδρομο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φωνή που όντως εν τη ρήμο είναι τα αιτήματά μας, είτε στη διοίκηση, είτε σε διευθύνσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, είτε στην ΥΠΕ, είτε στο Υπουργείο, με τη γνωστή και εδώ καραμέλα. Ότι δήθεν προκυρήσονται θέσεις και δήθεν δεν εκδηλώνει κανείς ενδιαφέρον. Για νοσηλευτές. Είναι και ψέματα. Για νοσηλευτές είναι ψέμα. Αυτοί οι νοσηλευτές σε τι συνθήκες δουλεύουν τώρα? Εννοείται εργασιακές. Ναι. Η μεγάλη πλειοψηφία του νοσηλευτικού προσωπικού είναι πολύ διασπασμένη όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Είναι κυρίαρχη η ελαστική μορφή απασχόλησης, είναι επικουρική δηλαδή πάρα πολλοί νοσηλευτές και αρκετοί νοσηλευτές επίσης, στο δικό μας νοσοκομείο 80 τον αριθμό, είναι με το περιβόητο πρόγραμμα ΟΑΕΣ 4.000 που ανά μήνα οι κοπέλες ή ανά χρόνο είναι με την ψυχή στο στόμα αν για το αν απολυθούν. Και κύριε Σιδέρη, όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες, δηλαδή μιλάμε για υπερεργασία, μιλάμε για εφημερίες, πώς ακριβώς? Μιλάμε για μια εντατικοποίηση που δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο δηλαδή, γιατί πολλές φορές μπορεί να καταδείξει και επικίνδυνη, γιατί καταλάβαινε ότι θα πει ένας συνάδελφος να είναι
ξάγρυπνος 24 ώρες και να χρειάζεται την επόμενη μέρα να ξαναδουλέψει, να φτάσει δηλαδή τις 32 ώρες. Και είναι χαρακτηριστικό, αν δείτε, υπάρχει ένα νομοσχέδιο στη διαβούλευση τώρα με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγείας και ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας». Okay. Σε αυτό το νομοσχέδιο, αν δείτε τι περνάει. Περνάει το 1 έως 3 ευρώ χαράτσι σε κάθε απεικονιστική εξέταση και σε κάθε παραπεμπτικό για εξετάσεις βιολογικού υλικού στους ασθενείς που εξαναγκάζονται να απευθυνθούν σε ιδιώτες επιχειρηματίες. Αυτό που δηλαδή αύριο μπορεί να σας γράψει κάποιος μια γενική αίματος και να πάτε να την κάνετε σε ένα γνωστό όμιλο ιδιωτικής υγείας που εκεί πάνε περισσότεροι. Mm-hmm. Αυτό το ποσό παίρνει μια αύξηση του 1 έως 3 ευρώ αναπαραπεμπτικό, το οποίο προσέξτε δεν θα πάει στον κρατικό προϋπολογισμό, θα πάει στις τσέπες των επιχειρηματιών υγείας μέσω της μείωσης του clawback, των υποχρεωτικών επιστροφών τους δηλαδή. Και σε αυτό το νομοσχέδιο επίσης υπάρχει στο άρθρο 26, αν δεν κάνω λάθος, διεύρυνση των επικουρικών σχέσεων, εργασιακών σχέσεων. Στο άρθρο 27 διευρύνεται οι εργασιακές σχέσεις με δελτίο παρακτής υπηρεσιών, με αυτό που ονομάζουμε όλοι μπλοκάκι. Και στο άρθρο 8, πάλι αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε αν κάνω τέτοιο, αλλά υπάρχουν αυτά μέσα, υπάρχει η παράταση του εργάσιμου βίου των γιατρών με επίκληση τις εξαιρετικές ανάγκες για 70, στα 72 χρόνια. Απίστευτα πράγματα. Να μας εξηγήσετε. Συγγνώμη, λίγο τώρα αυτό... πόσα χρόνια είναι αυτό που λέτε, είναι καινούργιο, δεν το ξέραμε. Ναι, είναι στη διαβούλευση ο νόμος αυτός και ο οποίος επικαλείται μια σειρά έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία ή μια σειρά τμήματα τα οποία είναι ένας και μοναδικός γιατρός και από την COVID εποχή και μετά, χρόνο-χρόνο, λόγω της υποτιθέμενης έλλειψης που λέγαμε πριν, είτε αναισθησιολόγων, είτε παθολόγων, είτε γενικών γιατρών, δεν αφορά αυτό όλες τις ειδικότητες, θα φτάσουν στο σημείο και φτάνει στο σημείο με την πρόληψη του νομοσχεδίου στη δουλειά μέχρι τα 72 χρόνια. Χειρούργος, καρδιολόγος 72 ετών εννοείται. Δεν έχει χειρουργικές ειδικότητες, αν δεν κάνω λάθος. Έχει όλες τις υπόλοιπες. Εννοείται παθολόγος 72 ετών. Πάθολόγος, επαγγελματικός γιατρός. Βέβαια, να πούμε ότι σύμφωνα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου και η μητέρα του, που είναι 72 ετών, τώρα έχει ενέργεια και ψάχνει δουλειά. Την έχουμε και στο σπίτι την κυρία. Εντάξει, άμα. Και... αν ψάχνει δουλειά, θα μπορούσαμε να του βοηθήσουμε. Και σε επίπεδο κλινών, πώς είστε στο Αττικό, γιατί δεν θα ξεχάσω, γιατί τρέω που εγώ έβγαλα τις μεταλλάσεις μου και ήμουν δίπλα με μια κυρία που είχε καρκίνο, μια άλλη που είχε δερματολογικά, μια άλλη που είχε κάτι παθολογικό. Μια άλλη που ήταν άρρωστη. Εγώ κάθε εφημερία είναι ένας αγώνας δρόμου, γιατί ξέρετε, γεμίζει το νοσοκομείο. Και μετά υπάρχει ο θεσμός των περιβόητων επικουρικών κλινών, τα ράτζα δηλαδή ονομάζουν έτσι επιστημονικά. Επικουρική κλίνη. Φτάνουν, και έτσι τους ονομάζει η διοίκηση για να τις νομιμοποιεί, η οποία σε κάθε εφημερία είναι 60, 70, 80, έχουμε φτάσει και 120 ράτζα, ασθενείς δηλαδή δίπλα στο ασανσέρ. Να σας δώσω να καταλάβω. Με τα μάτια μας τα άδερμα, κύριε Σιδηρή. Ναι, ναι. Και καταλαβαίνω ότι αυτό έχει και εκτός ξαναλέπει από εξευτελιστικές συνθήκες νοσηλείας για ανθρώπους που πάσχουν, που είναι μεγάλοι άνθρωποι, γέροι πολλές φορές, που έχουν πληρώσει και έχουν δουλέψει όλη τους τη ζωή για ακριβώς για αυτό το σκοπό, ότι μήπως αν γίνει κάτι να έχουν τις στοιχειώδεις υπηρεσίες. Υπάρχουν και επιστημονικές πλευρές. Γιατί καταλαβαίνετε τι θα πει, ναι, υπάρχει ένα λοιμώδες περιστατικό στον ίδιο θάλαμο με έναν ογκολογικό ασθενή. Με έναν χειρουργημένο άνθρωπο. Ναι. Αν γίνει κάτι τέτοιο, όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, η ευθύνη θα πάει να τη ρίξει κάθε διοίκηση στον εφημερεύοντα που υποτίθεται αυτός με την απόφασή του τους έβαλε στο ίδιο δωμάτιο. Είναι γνωστό δηλαδή το κόλπο. Να μας εξηγήσετε μόνο λίγο πριν ένα σημείο που είπατε για το παραπεμπτικό που θα ανεβαίνει 1 με 3 ευρώ, το οποίο δεν πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, αυτό το κέρδος. Αυτά τα χρήματα ουσιαστικά επανέρχονται και αφαιρούνται, ισόπωση δηλαδή είναι η μείωση στο έτος, από τις υποχρεωτικές επιστροφές των επιχειρηματιών υγείας και κυρίως των φαρμακευτικών και των ιδιωτικών φαρμακευτικών και ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Είναι το περιβόητο clawback που υπάρχει εδώ και μια δεκαετία. Οπότε, εσείς από εκεί που είχατε επιστροφή κάποια χρήματα. Όχι, δεν είχαμε εμείς επιστροφή. Ο ασθενής τα βάζει από την τσέπη του. Ο ασθενής είχε επιστροφή. 1 έως 3 ευρώ, παραπάνω 1 έως 3 ευρώ, και αυτά τα χρήματα που δίνει από την τσέπη του, out of the pocket, αφαιρούνται ισόποσα και συνολικά στο έτος, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, από τις υποχρεωτικές εισφορές που έπρεπε να κάνουν οι φαρμακοβιομήχανοι.
Ωραία. Αν δείτε και σήμερα ή εχθές είχε ο κύριος Μητσοτάκης συνάντηση ναι. με τους φαρμακοβιομηχάνους. Οπότε πήρανε 1, 3, 5 ευρώ από την τσέπη του ασθενή και τα βάλανε στην τσέπη των φαρμακοβιομηχάνων. Φασούλη το φασούλη. Ακριβώς. Γεμίζει το. Μα φασούλη το φασούλη, γιατί είναι εκατομμύρια άνθρωποι και τα παραπεμπτικά που κόβονται καθημερινά. Εντάξει, είχε συνάντηση όντως ο κύριος Μητσοτάκης με τους φαρμακοβιομηχάνους. Αυτή την κατηγορία εργαζομένων που πονάνε, ναι. δεν τα βγάζουν πέρα. Κύριε Σιδερή, είχατε και την προηγούμενη εβδομάδα στάση εργασία σχετικά με τα απογευματινά. Πώς βλέπετε την κατάσταση? Επίσης, είχατε και διαμαρτυρία που δεν ήρθε ο Άδωνος Γεωργιάδης στο προγραμματισμένο χειρουργείο που θα γινόταν σε εσάς, δεν ήταν? Ήταν σε εμάς, ήταν και σε εμάς, δηλαδή να έρθει πάνω από έναν ασθενή σαν το κοράκι να βγάλει μια φωτογραφία λίγο πριν χειρουργηθεί, μετά που χειρουργηθεί ένας άνθρωπος. Θα ποζάρετε, κύριε Σιδέρη. Είναι και άκοψο, δηλαδή, εκτός των άλλων, ξέρετε. Είστε πολύ ευγενικός. Εμείς την έχουμε κάνει φωτογραφία κεντρική στο Facebook. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τη βλέπουμε. Είναι guilty pleasure. Την ακυρώσαμε αυτή την φιέστα που ήθελα να στήσει. Θεωρούμε ότι κάτι είναι κι αυτό. Αλλά νομίζουμε ότι έτσι κι αλλιώς η συγκεκριμένη οικία, γιατί είναι κοινή υπουργική απόφαση αυτή που υλοποιείται από γεωματινά χειρουργία, επειδή σας είπα όμως και πέρασε ένα μισή χρόνο πιο πριν, δεν θα μακροημερεύσει. Mm-hmm. Και δεν θα μακροημερεύσει γιατί οι αντιστάσεις είναι πολλές. Το άδικο αυτό μέτρο έχει ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο και τις τοπικές κοινωνίες, εδώ ξέρετε, τα δυτικά προάστια και τους ασθενείς μας. Και νομίζουμε ότι πραγματικά δεν θα μακροημερεύσει, γιατί είναι ένα μέτρο υπερβολικά άδικο και εναντίον του κόσμου. Να ρωτήσω κάτι τώρα πολύ ειλικρινά. Εσείς θεωρείτε ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτό είναι ένα άδικο μέτρο? Εγώ δηλαδή, τώρα θα πω την προσωπική μου εκτίμηση, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος σου λέει ότι έτσι κι αλλιώς θα έδινα φακελάκι. Εκεί που θα έδινα το φακελάκι για να με προσέξει, θα το δώσω και θα πάω και πιο νωρίς στη σειρά μου. Νομίζουμε ότι ο κόσμος παρεπιπτόντως δεν σκέφτεται έτσι η μεγάλη πλειοψηφία, γιατί και θέλουμε και μας αρέσει και είμαστε αισιόδοξοι που δεν σκέφτεται έτσι. Φυσικά. Γιατί αυτό το είδαμε και τη μέρα της κινητοποίησης. Ξέρετε, υπήρχαν ασθενείς τη μέρα της κινητοποίησης. Μάλιστα. Οι οποίοι κατέβηκαν με τους ορούς τους και ήταν μαζί μας. Υπήρχαν άνθρωποι των γύρω περιοχών που ήρθαν και πάρα πολλοί κόσμος, εκατοντάδες κόσμος. Και αυτό το κλίμα υπάρχει και στα υπόλοιπα νοσοκομεία που γίνονται αυτές τις κινητοποίησεις. Σημαντικό. Θα κλιμακωθούν οι κινητοποίησεις? Θα κλιμακωθούν. Το νοσοκομείο το δικό μας, επειδή είναι και η Παγκόσμια Μέρα Υγείας στις 7 του μήνα, στις 8 του μήνα έχουμε συνέλευση και παράσταση διαμαρτυρία στη διοίκηση. Mm. Θα συμμετάσχουμε στην πανεργαρχία απεργίας στις 17 του Απρίλη. Υπάρχουν κλαδικές απεργίες που έχουν ανακοινωθεί ήδη για το Μάη και μέσα στα νοσοκομεία θα έχουμε δράσεις. Γιατί ξέρετε, πέρα από το θέμα των απεργηματινών χειρουργείων, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με το εισόδημά μας. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα με τους συναδέλφους, τους συμβασιούχους, που όπως σας είπα πριν είναι από λεπτό σε λεπτό με το άγχος και το φόβο της απόλυσης, είτε αυτοί είναι φύλακες, είτε νοσηλευτές, είτε παρασκευαστές, είτε όλων των ειδών το προσωπικό. Και υπάρχει και το μεγάλο θέμα της χρηματοδότησης της υγείας, γιατί ξαναλέω, η υγεία πρέπει να είναι αγαθό, να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε. Κύριε Σιδερή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.